Σήμερα είναι καλή μέρα, ξέρετε γιατί. Ε? Γιατί σήμερα είναι η μέρα της ελευθερίας σου. Πες, σήμερα είναι η μέρα της ελευθερίας μου. Σήμερα είναι η μέρα της ελευθερίας μου. Σήμερα είναι η μέρα της θεραπείας μου. Σήμερα είναι η μέρα της θεραπείας μου. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας μου. Σήμερα είναι η μέρα Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε. αλληλούια. Πριν ξεκινήσουμε με το Λόγο του Θεού, Ας κάνουμε μια προσευχή όλοι μαζί. Αν θέλετε, μπορείτε να επαναλάβετε μετά από μένα. Πες, ο Άγιο Πνεύμα, πάρε περισσότερο από μένα και δώσ' μου περισσότερο από σένα. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο πνεύμα σου. Άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη σου. Άνοιξε την καρδιά μου στο λόγο σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ξέρετε γιατί ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει την καρδιά μας στο λόγο του. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα. Αμήν. Είναι πνεύμα, είναι αλήθεια. Είναι δύναμη που ελευθερώνει. Είναι δύναμη που καθαρίζει. Από τι καθαρίζει από οτιδήποτε αμαρτία κι αν έχεις κάνει. Είτε οι αμαρτίες σου είναι μεγάλες, είτε οι αμαρτίες σου είναι μικρές, ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να σε καθαρίσει. Αμήν! Αλληλούια! Έχει τη δύναμη να ελευθερώσει από οτιδήποτε δεσμά κι αν έχεις. Αλληλούια! Αμήν! Πολλοί από εμάς Έχουμε κάνει διάφορα λάθη στη ζωή μας. Άλλος παντρεύτηκε το λάθος άτομο και μετά από κάποιο διάστημα χώρισε με τη γυναίκα του. Άλλος έμπλεξε με κακούς συνεργάτες, επένδυσε χρήματα σε μια επιχείρηση και μετά τον εξαπάτησαν, του πήραν τα χρήματα και τον άφησαν έτσι και έκλεισε η επιχείρηση. Άλλος είχε διάφορους φίλους, τους άκουσε, τους πίστεψε για διάφορα θέματα και τον οδήγησαν σε καταστροφή. Και εσύ γνωρίζεις τι λάθη έχεις κάνει προσωπικά. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, η Γραφή λέει, μας δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αμήν. Η ερώτηση είναι η εξή. Αν έχεις δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, τότε γιατί παντρεύτηκες το λάθος άτομο. Ερώτηση. Γιατί συνεργάστηκες με τα λάθος άτομα για να επενδύσεις χρήματα για την επιχείρησή σου. Γιατί πίστεψες τους φίλους σου που σε εξαπάτησαν. Γιατί έκανες αυτά τα λάθη που έκανες, αν έχεις δημιουργηθεί σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν δύο θελήματα. Το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Αμήν. Ο λόγος που γίνανε αυτά τα λάθη είναι γιατί άλλα ήθελε να κάνεις ο Θεός και άλλα έκανες εσύ. όταν ο Θεός δεν είναι εμπλεκόμενος στις αποφάσεις που παίρνουμε για τη ζωή, είμαστε καταδικασμένοι να πάρουμε λάθος αποφάσεις. Πες το διπλανό σου, όταν ο Θεός δεν είναι εμπλεκόμενος στις αποφάσεις που παίρνουμε, είμαστε καταδικασμένοι να πάρουμε λάθος αποφάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει, δημιουργηθήκαμε σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Αυτό σημαίνει δημιουργήθηκες να μιλάς με τον Θεό, να σχεδιάζεις με τον Θεό και να κάνεις οτιδήποτε κάνεις με τον Θεό, όχι χωρίς τον Θεό. Αμήν. Με άλλα λόγια, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό. Πες το δίπλανό σου, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό. Και αυτό είναι ο τίτλο του σημερινού μα μηνύματο. Δημιουργήθηκε να ενεργεί με τον Θεό. Πε το διπλανό σου, άλλη μια φορά. Δημιουργήθηκε να ενεργεί με τον Θεό. Δεν σα άκουσα. Δεν σα άκουσα. Αμήν, δημιουργήθηκε να ενεργεί με τον Θεό θα διαβάσουμε από το βιβλίο των ψαλμών. Ψαλμός 23 και εδάφιο 1. Διαβάζω. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης χάρη του ονόματός του. Εδάφιο 4. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Αλληλούια. Η ράβδα σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψε το κεφάλι μου με λάδι, το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό. Τι διαβάσαμε εδώ στο Λόγο του Θεού. Το πρώτο εδάφιο λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτε δεν θα στερηθώ». Αμήν. Ξέρετε τι θα πει ποιμένας. Ποιμένας θα πει τσομπάνος. Έχετε δει ποτέ κάποιον τσομπάνο. Με πρόβατα ή με κατσίκια. Αμήν. Έχετε δει. Έχετε δει ο τσομπάνος να πηγαίνει μπροστά και να φωνάζει τα πρόβατα, hey Άντε! Ελάτε!» <laughs> και τα πρόβατα να πηγαίνουν από την άλλη τη μεριά, να μην τον ακολουθούν. Το έχετε δει αυτό! Άμα συμβαίνει αυτό, πάει να πει, «Ο τσομπάνος δεν ξέρει τι του γίνεται! Αλλού να πηγαίνει ο τσομπάνος και αλλού τα πρόβατα! Θα τα χάσει!» Έτσι δεν είναι! Ο Δαβίδ λέει, «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτε δεν θα στερηθώ!» Αμήν! Και η ερώτηση είναι η εξής, στη ζωή που ζεις. Μπορείς να πεις ότι δεν στερήσε τίποτα. Μπορείς να πεις ότι τα έχεις όλα όπως τα ήθελες. Ε? Ναι, αλλά ο Δαβίδ λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτα δεν θα στερηθώ. Δηλαδή, ό,τι χρειάζομαι για να ζήσω, για τον Κύριο, θα μου τα προμηθεύσει όλα ο Κύριος. Αμήν. Γιατί ο Κύριος είναι ο μου. Η ερώτηση. Εσύ ποιον έχεις για ποιμένα σου. Ρώτα το διπλανό σου. Εσύ ποιον έχεις για ποιμένα σου. Ρώτα το διπλανό σου. Η γραφή λέει, αν έχεις τον Κύριο Ιησού Χριστό, αν τον έχεις για ποιμένα σου, δεν θα στερηθείς τίποτε. Αμήν. Σαν παιδί του Θεού, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό και να γνωρίζεις την άποψη του Θεού για σένα και για τους άλλους. Πες το δίπλανό σου, σαν παιδί του Θεού δημιουργήθηκες να ενεργήσεις με τον Θεό και να γνωρίζεις την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Έχω κι άλλη ερώτηση τώρα για σας. Μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι αυτό που κάνεις, η δουλειά που κάνεις για παράδειγμα, την κάνεις με τον Θεό. Με βεβαιότητα όμως. Μπορείς να σταθείς και να πεις η δουλειά που κάνω ενεργώ με τον Θεό. Μπορείς να το πεις αυτό με βεβαιότητα. Κάποιοι λένε όχι, κάποιοι λένε να μην. Θα δείξει. <laughs> Πες θα δείξει. Αμήν. Α τα πιάσουμε ένα-ένα. Λέει, είπαμε, σαν παιδί του Θεού, δημιουργήθηκες να ενεργήσει με τον Θεό, έτσι, και να γνωρίζει την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου και για τους άλλου. Α το πιάσουμε από την αρχή. Δημιουργήθηκες να ενεργεί με τον Θεό. Αμήν. Όταν δεν ενεργεί με τον Θεό, είσαι καταδικασμένος να ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Πες το διπλανό σου. Όταν δεν ενεργείς με τον Θεό, είσαι καταδικασμένος να ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Πολλοί από εμά σήμερα είμαστε μπερδεμένοι. Έχουμε προσπαθήσει χίλιες δυο διαφορετικές δουλειές να κάνουμε και βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά βλέπουμε δεν προχωράει η δουλειά. Έχουμε δοκιμάσει να παντρευτούμε μία γυναίκα, δεν πήγε καλά, χωρίσαμε. Δεύτερη γυναίκα, δεν πήγε καλά, χωρίσαμε. Τρίτη γυναίκα, δεν πήγε καλά, ο γάμος, χωρίσαμε ξανά. Έτσι δεν είναι. Και μετά λες, είμαι μπερδεμένο και ψάχνεις να βρεις συμβουλή από ανθρώπους. Πηγαίνεις στη γειτόνισσα, αχ, γειτόνισσα μου, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι έχεις καλέ, να, έκανα αυτό, δεν πήγε καλά. Έκανα εκείνο, δεν πήγε καλά. Τώρα τι να κάνω, σου λέει η γειτόνισσα, κάνε αυτό. Και παίρνει κατεύθυνση, έτσι δεν είναι. Ψάχνει για κατεύθυνση από του άλλου. Και είπαμε, όταν δεν ενεργεί με τον Θεό, είσαι καταδικασμένο να ψάχνει για κατεύθυνση από του άλλου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω λίγα χρήματα στην τράπεζα, θέλω να τα επενδύσω, δεν ξέρω πώς να τα επενδύσω. Και ψάχνει. Βρίσκει έναν, τον ρωτά. Έχω τόσα χρήματα. Με αυτή την κρίση τι θα κάνω, πώ θα τα επενδύσω. Τι λε εσύ, σου λέει κάτι αυτό. Πα στον επόμενο. Έλα εδώ, εσύ, εσύ είσαι καλό παιδί. Για πε μου λίγο. Έχω αυτά τα χρήματα. Θέλω να τα επενδύσω. Τι δουλειά να κάνω. Σου λέει, κάνε κότε. <laughs> κάνε κοτόπουλα. Ο κόσμο πεινάει. Και άμα δεν πάει καλά, και αυτό δεν σ' αρέσει, πα παρακάτω λε. Έχω αυτά τα χρήματα. Τι να κάνω, σου λέει ο άλλο, ε, με εμπόριο. Κάνε ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Και αυτό δεν σε αρέσει. Πα παρακάτω, τι κάνει, ψάχνει για κατεύθυνση από του άλλου. Ενώ είπαμε, δημιουργήθηκε να ενεργήσει με του ανθρώπου. Με ποιον. Πε το διπλανό σου, δημιουργήθηκε να ενεργεί με τον Θεό. Αμήν. Πόσοι από εμά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο άντρα μα ή η γυναίκα μα που παντρευτήκαμε ήταν με εντολή του κυρίου, ότι αυτή είναι η γυναίκα σου, αυτό είναι ο άντρα που πρέπει να παντρευτεί. Με βεβαιότητα. Βλέπω ένα χέρι, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, κάποιοι άλλοι δειλά-δειλά τα σηκώνουν. Με βεβαιότητα. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι παντρευτήκατε χωρί να είστε σίγουροι, άμα είναι από τον Θεό ή όχι. Έτσι δεν είναι. Πες στο διπλανό σου, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό. Όταν δεν ενεργείς με τον Θεό, είσαι καταδικασμένος να ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Πολλοί από εμά δεν ξέρουμε ούτε πώς να προσευχηθούμε. Ούτε δεν ξέρουμε τη σωστή προσευχή να προσευχηθούμε. Δεν ξέρουμε ούτε την, την, ώρα που πρέπει να λάβουμε την απάντηση της προσευχής. Και λέμε, προσευχήθηκα αφού ο Θεός δεν με απάντησε, εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Θα, θα αποφασίσω εγώ για τον εαυτό μου. Χωρίς να ακούσεις την οδηγία του Κυρίου. Και αυτό είναι ο λόγος που πολλοί από εμά έχουμε αποτύχει σε οτιδήποτε κάνουμε σήμερα. Όταν ενεργείς με τον Θεό, θα γνωρίζεις την σωστή ώρα να προσευχηθείς και τη σωστή ώρα να λάβεις απάντηση για την προσευχή σου. Πες στο διπλανό σου, όταν ενεργείς με τον Θεό, θα γνωρίζεις την σωστή ώρα να προσευχηθείς και την σωστή ώρα να λάβεις απάντηση στην προσευχή σου. Πόσοι από εμά προσευχόμαστε με οδηγία του Θεού. Πήγαινε να προσευχηθείς και μετά πάμε να προσευχηθούμε. Πώς από εμάς το κάνουμε με οδηγία του Θεού. Πώς από εμάς λαμβάνουμε απάντηση στην προσευχή μας στην ώρα που μας είπε ο Θεός. Κοίταξε, θέλω να προσευχηθείς σήμερα, αύριο τέτοια ώρα θα έχεις λάβει την απάντηση. Πώς από εμάς το έχουμε εμπειριστεί αυτό το πράγμα. Να σου πει ο Θεός, κοίταξε, Θέλω να προσευχηθείς τώρα. Μέσα σε 24 ώρες θα δεις και την απάντηση. Και να γίνει έτσι ακριβώς, όπως τα άκουσες από τον Κύριο. Πόσοι από εμά, για να δω. Ένα χέρι, δύο χέρια, τρία εκεί πίσω, τέσσερα, πέντε. Άρα αυτό σημαίνει όλοι οι υπόλοιποι προσευχόμαστε γιατί θέλουμε να προσευχηθούμε. Όχι γιατί μας είπε ο Θεός να προσευχηθούμε, έτσι δεν είναι προσευχόμαστε περιμένοντας να λάβουμε την απάντηση, αλλά δεν ξέρουμε την σωστή ώρα που θα λάβουμε την απάντηση. Έτσι δεν είναι. Πολλοί από εμά προσευχόμαστε εδώ και 20 χρόνια την ίδια προσευχή. Κύριε, σώσε τον άντρα μου. Κύριε, σώσε τη γυναίκα μου. Κύριε, κάνε να πάνε καλά οι δουλειέ μου. Εδώ και 30 χρόνια η ίδια προσευχή. Και οι δουλειέ δεν πάνε καλά. Αλλά αν είχε λάβει οδηγία από τον Θεό, αν ενεργούσε με τον Θεό πριν προσευχηθεί, ο Θεό θα σου έλεγε και τη σωστή ώρα που θα λάμβανε και την απάντησή σου. Πολλοί από εμά προσευχόμαστε τη λάθο προσευχή. Πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 4, να δούμε τι λέει. Επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Και διαβάζω. Λέει. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες ανάμεσά σας? Όχι από εδώ, από τις ειδονές σας, οι οποίες αντιμάχονται μέσα στα μέλη σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν μπορείτε να πετύχετε, μάχεστε και πολεμάτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητάτε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή πρόθεση, για να δαπανίσετε στις σιδονές σας. Αμήν. Είδατε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ζητάτε λέει και δεν παίρνετε γιατί ζητάτε λάθος, με κακή πρόθεση. Δεν ξέρουμε ούτε καν τη σωστή προσευχή. Κύριε δώσ' μου θέλω γρήγορο αυτοκίνητο. Κύριε δώσ' μου θέλω γρήγορο αυτοκίνητο. Θέλω γρήγορο αυτοκίνητο. Περνάει δύο χρόνια. Περνάνε πέντε χρόνια. Δεν έρχεται το γρήγορο αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει ότι ο Θεό σε προστατεύει που δεν σου δίνει το γρήγορο αυτοκίνητο. Γιατί άμα έπαιρνε ένα γρήγορο αυτοκίνητο, πολύ πιθανόν να έπεφτε σε κανένα τείχο, να έμπαινε κάτω από καμιά νταλίκα και να έχανε τη ζωή σου. Αλλά εσύ δεν ξέρει τι να προσευχηθεί. Και λέει ο λόγο του Θεού, Ζητάτε και δεν λαμβάνετε γιατί ζητάτε κακώ. Για να δαπανίσετε, λέει αυτό που ζητάτε, στι ειδονέ σα για την δική σου επιθυμία. Πόσοι από εμά ξέρουμε τον σκοπό της ευλογίας του Θεού. Για ποιο λόγο μας ευλογεί ο Θεός. Πώς από εμάς το ξέρουμε. Για να αγοράσουμε ακριβά ρούχα. Αρμάνι. Βερσάτσε. Και να κάνουμε μόστρα τα ρούχα. Και τα παπούτσια. Και να λέμε εγώ είμαι πλούσιος έχω λεφτά. Ο Θεός με ευλόγησε. Γι' αυτό το λόγο σε ευλογεί ο Θεός. Σε ευλόγησε ο Θεό για να αγοράσει Ferrari και Lamborghini και να κάνει μόστρα τα ακριβά αυτοκίνητα. Γι' αυτό το λόγο σε ευλόγησε ο Θεό. Ο λόγο του Θεού λέει: Ευλογηθήκαμε για να ευλογήσουμε και άλλου. Πε το δίπλανό σου, ευλογήθηκε για να ευλογήσει και άλλου. Ο Θεό ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίο να είναι ανοιχτό κανάλι τη ευλογία του Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει ανοιχτό κανάλι. Όπω έρχεται, να φεύγει, να διοχετεύεται. Αν για παράδειγμα ο Θεό σου δώσει 20 ευρώ σήμερα, δώρο από το Θεό. Έρχεται κάποιο και σου λέει, αδερφέ μου, αδερφή μου, ο Θεό έβαλε στην καρδιά μου να σου δώσω αυτά τα 20 ευρώ. Πάρτα. Και στα δίνει, χωρί να τα ζητήσει εσύ. Και λε, πω, πω, τι έκανε ο Θεό, αφού μου έδωσε εμένα τα 20, θα ψάξω κι εγώ να βρω κάποιον να δώσω τα 10 και θα κρατήσω τα άλλα 10. Ούτε ή άλλω δώρο ήτανε, δεν τα ζήτησα, ο Θεό με ευλόγησε. Όταν το κάνει αυτό, με το που παίρνει την ευλογία και ψάχνει να βρει κάποιον να δώσει, την επόμενη φορά που ο Θεό θέλει να σε ευλογήσει, θα σου δώσει 100 ευρώ. Γιατί σου λέει αυτό το παιδί δίνει. Δεν τα κρατάει για τον εαυτό του. Αμήν. Και όταν πάρει εκείνα τα 100 και λε, εγώ δεν ζήτησα τίποτα, ο Θεός μου έδωσε 100 ευρώ. Θα πάω να τα δώσω τα 50, ρε παιδί μου. Θα τα δώσω, δώρο. Φιλανθρωπία. Θα βρω κάποιον που πεινάει, κάποιον στο δρόμο, κάποιον άστεγο, κάποια γιαγιούλα που είναι άρρωστη και δεν έχει κανέναν να την περιποιηθεί. Θα πάω εκεί, θα την περιποιηθώ, θα την καθαρίσω, θα την... το σπίτι, θα το σφουγγαρίσω, θα το σκουπίσω, θα πάρω φάρμακα, θα πάρω φαγητά. Και 50 ευρώ έτσι θα τα δώσω για φιλανθρωπία. Την επόμενη φορά που θα θέλει ο Θεό να σε ευλογήσει, θα πει την πρώτη φορά του έστειλα 20, τα 10 τα έδωσε. Την άλλη φορά του έστειλα 100, τα 50 τα έδωσε. Α, αυτό το παιδί πραγματικά δίνει. Είναι η λαρό δότη. Δίνει χωρί να το σκεφτεί. Τέτοια άδωμα ψάχνει ο Θεό. Και μετά λέει την άλλη φορά που θέλει να σε ευλογήσει, θα σου πει πάρε 10.000 ευρώ. Πάρε 50.000 ευρώ. Την επόμενη φορά. Μπορεί να μην τα φέρει κάποιο άνθρωπο. Μπορεί ο Θεό να ανοίξει τη δουλειά σου, την επιχείρησή σου. Εκεί που η επιχείρηση δεν προχωρούσε, εκεί που δεν μπορούσε να πουλήσει τίποτα, τα πράγματα, το εμπόριό σου, ξαφνικά, επειδή ξεκίνησε και δίνει, ο Θεό να ανοίξει την επιχείρησή σου. Και να αρχίσει να ευλογήσει, να έρχονται πελάτε από παντού. Και να σου λέει: Φέρε και εμένα, δώσε και εμένα». Νομίζει επειδή πουλά καλά πράγματα, ε? Ξέρετε πόσοι Πόσα καταστήματα είναι γεμάτα με καλά πράγματα, στα ράφια, και δεν μπαίνει ούτε ένας να τα αγοράσει. Ξέρετε πόσοι έχουν καλή επιχείρηση, γυαλισμένα, σφουγγαρισμένα, καθαρά, ανακαινισμένη, και δεν πατάει ούτε ένας πελάτης και έχουν κλείσει. Γιατί, γιατί όταν ο Θεός σου δίνει πέντε και λες, «Αχ, έχω πέντε, να τα βάλω στην τράπεζα, να πάρω τόκους να γίνουν από πέντε έξι», και τα 6 να τα βάλω ξανά στην τράπεζα να γίνουν 7,5. Και τα 7,5 να τα βάλω στην τράπεζα ξανά να γίνουν 10. Και δεν θες να δώσει σε κανέναν. Πε μου για ποιο λόγο να συνεχίσει ο Θεό να σε ευλογεί. Πε στον διπλανό σου, δημιουργήθηκε να ενεργήσεις με τον Θεό. Αμήν. Είπαμε, σαν χριστιανός, Δημιουργήθηκε να ενεργήσει με τον Θεό και να γνωρίζει την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου και για του άλλου. Όταν γνωρίζει την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου, δεν θα σε ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι για σένα. Πε το διπλανό σου. Όταν γνωρίζει την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου, δεν θα σε νοιάζει. Τι λένε οι άλλοι για σένα. Αλλά σήμερα πολλοί από εμά μα νοιάζει τι λένε οι άλλοι για μα, έτσι δεν είναι. Μα νοιάζει. Α, τι θα πει ο ξάδερφός μου. Τι θα πει ο θείο μου. Α, άμα το μάθει η μαμά μου. Άμα το μάθει ο μπαμπάς μου. Όχι, τι θα πάθω. Πόσοι από εμά γνωρίζουμε την άποψη του Θεού για τον εαυτό μα. Λέει κάποιο, Α, ο Γιάννη, τον ξέρω το Γιάννη, ο Γιάννη είναι κλέφτη. Την άλλη φορά ήρθε στο σπίτι μα έκλεψε κάτι. Μόλι μαθαίνει τα νέα εσύ ότι κάποιο σε κατηγόρησε ότι είσαι κλέφτη. Α, θα τον κάνω. Θα τον δίρω. Άμα τον δω μπροστά μου, να δει τι θα τον κάνω. Γιατί λε ψέματα για μένα. Μύθι να κλέβω. Θέλει να ζητήσει τα ρέστα, έτσι δεν είναι. Αλλά όταν γνωρίζει την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου, όταν ο Θεό λέει ότι Γιάννη, εσύ δεν είσαι κλέφτη, δεν θα σε ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι για σένα. Έτσι δεν είναι, γιατί να σε ενδιαφέρει. Εδώ ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο για να κάνει καλό. Ήρθε να θεραπεύσει τους αρρώστους, ήρθε να ελευθερώσει τους δυσμίους, ήρθε να σώσει το χαμένο πρόβατο, ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και γυρίσανε οι άνθρωποι και λέγανε, «Α, αυτός είναι ψευδοπροφήτης! Αυτό κοροϊδεύει τον κόσμο. Αυτό, α, με τη δύναμη του Βελζεβούλ, λέει, βγάζει τα δαιμόνια. Δεν τα βγάζει με τη δύναμη του Θεού. Τον πείραξε αυτό το Χριστό. Τι λέει ο λόγο του Θεού. Επειδή είπε ο κόσμο αυτό τα βγάζει με τη δύναμη του Βελζεβούλ, σταμάτησε ο Χριστό να βγάζει τα δαιμόνια. σα-ίσα, συνέχισε παραπάνω. Συνέχισε να τα βγάζει πιο πολύ. Δεν τον ενδιέφερε τι λέγανε οι άνθρωποι για αυτόν. Αυτό που τον ενδιέφερε είναι τι λέει ο Θεό για αυτόν. Ήξερε την άποψη του Θεού για τον εαυτό του. Πολλοί από εμά όμω σκεφτόμαστε, Α, τι θα πει ο ποιμένα μου. Τι θα πει ο υπεύθυνο εκεί στην εκκλησία μου. Άμα μάθουν ότι ήρθα εδώ, Όχι, τι θα πάθω. Αυτή η κάμερα που έχουν δεν μ' αρέσει εκεί πέρα. Δεν γίνεται να τη βγάλουν την κάμερα. Τι, τι θέλουν την κάμερα. <laughs> Ωχ, άμα με δούνε, λέει, στην εκκλησία μου, την έβαψα. <laughs> ναι, αλλά το θέμα μας δεν είναι άμα σε είδε η κάμερα ή όχι. Το θέμα μας είναι ο Θεός σε είδε. Πες το διπλανό σου, ο Θεός σε είδε. <laughs> άμα σε είδαν οι άνθρωποι και δεν σε είδε ο Θεός, πάλι δώρο άδρο είναι. Αλλά όταν σε είδε ο Θεός, Ακόμη και να σε δει όλο ο κόσμο, δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να σε δει ο Θεό. Αμήν. Ο Ζαχαίο ήταν ένα κοντούλης, ένα μάνο, ο οποίο ήταν τελώνη. Δηλαδή, σήμερα θα λέγαμε εφοριακό. Θα λέγαμε είναι τη ΔΟΕ. Ξέρετε για τη ΔΟΕ. Σώμα δίωξη οικονομικού Εγκλήματος. Λοιπόν, ο Ζαχαίο λοιπόν ήθελε να δει τον Χριστό και ήθελε ο Χριστό να τον δει. Αλλά επειδή ήταν πολύ κοντό δεν μπορούσε να δει, γιατί ο κόσμος ήταν γύρω-γύρω από τον Χριστό και δεν μπορούσε να, να δει και αυτός, γιατί ήταν πολύ κοντός. Ξέρετε τι έκανε. Βρήκε ένα δέντρο, μια σικομουριά και σκαρφάλωσε επάνω στο δέντρο. Και από εκεί, από ψηλά από το δέντρο, μπόρεσε και είδε τον Χριστό. Και όχι μόνο είδε τον Χριστό, και ο Χριστός τον είδε. Και τον λέει, Ζαχέ, τι κάνεις εκεί πάνω. Λέει, ανέβηκα να σε δω. Και του λέει, ωραία, κατέβα κάτω γιατί θέλω να έρθω στο σπίτι σου, του λέει. Αμήν. Αμήν. Και εκείνη την ημέρα ο Χριστό πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου και ο Ζακχαίο μετάνιωσε για όλα τα εγκλήματα που είχε κάνει, που είχε κλέψει πολύ κόσμο, είχε αδικήσει πολύ κόσμο και είπε: Κύριε, μόνο και μόνο που ήρθες σήμερα στο σπίτι μου, είμαι τόσο χαρούμενο, λέει, τα μισά από τα λεφτά που έχω αδικήσει θα τα δώσω, λέει, πίσω στου φτωχού. Και όλου αυτού του ανθρώπου που αδίκησα θα του δώσω τετραπλάσια πίσω. Φανταστείτε γιατί λεφτά μιλάμε είχε αυτό ο άνθρωπο. Αλλά αυτόν δεν τον ενδιέφερε άμα θα τον δει ο κόσμο που σκαρφάλωσε το δέντρο. Σκεφτείτε τη σήμερα ημέρα ο εφοριακό υπάλληλο να σκαρφαλώσει το δέντρο και να δει τον Ιησού Χριστό. Δεν θα τον κοροϊδεύουν οι άλλοι. Θα λένε τι κάνει αυτό ο διευθυντή τη εφορία εδώ πέρα. Ανέβηκε στο δέντρο. Α, τα χάσε λέει. Αυτό τα έπαιξε. Έτσι δεν θα πούν. Τρελάθηκε. Δεν πάει καλά. Εκείνο όμω ήξερε γιατί ανέβηκε στο δέντρο. Δεν ανέβηκε για να τον δουν οι άνθρωποι. Ανέβηκε για να τον δει ο Θεό. Αμήν. Πε στον διπλανό σου. Όταν γνωρίζει την άποψη του Θεού για τον εαυτό σου, δεν θα σε ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι για σένα. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι τι λέει ο Θεός για σένα. Το ίδιο συμβαίνει και για κάποιον τρίτο. Είπαμε, σαν χριστιανός, δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό και να γνωρίζεις την άποψη του Θεού για σένα και για τους άλλους. Έτσι δεν είναι. Και ρωτώ, πόσοι από εμά γνωρίζουμε την άποψη του Θεού για τους φίλους μας, για κάποιον φίλο μας. Πόσοι από εμά γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη του Θεού για αυτό το φίλο. Αν κάνετε μια επίσκεψη στις φυλακές, σε οποιοδήποτε φυλακές, και ρωτήσετε τους φυλακισμένους γιατί είσαι μέσα, θα σου πούν ο φίλος μου με πούλησε. 99% των υποθέσεων. Να, ήμασταν με τα φιλαράκια και έτσι και έτσι και έτσι, τους πιάσαν αυτούς, λέει μετά δώσανε εμένα. Και αυτοί είναι έξω και εγώ είμαι μέσα. Έτσι δεν είναι. Πόσοι εδώ γνωρίζετε την άποψη του Θεού για τους φίλους σας. Σαν παιδιά του Θεού που είστε, οι φίλοι σας θα πρέπει να σα δοκιμάζουν στην πίστη, όχι να σα καταστρέφουν. Αλλά πολλοί από εμά σήμερα έχουμε καταστραφεί από του φίλου μα. Έχουμε καταστραφεί επειδή δεν γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη του Θεού για του φίλου μα. Έρχεται κάποιο κοντά σου, θέλει να σε κάνει παρέα. Δεν ξέρει όμω ότι έχει κάποιον άλλο σκοπό. Μπορεί να έρχεται κοντά σου γιατί σε ζηλεύει και θέλει να σε καταστρέψει. Μπορεί να έρχεται κοντά σου γιατί είδε ότι έχει λεφτά και θέλει να φάει τα λεφτά σου. Μπορεί να ήρθε κοντά σου γιατί είδε ότι έχει όμορφη γυναίκα και θέλει να σου κλέψει τη γυναίκα. Ή θέλει να σου κλέψει τον άντρα, άμα είναι η γυναίκα. Μπορεί να ήρθε γιατί θέλει να συνεργαστεί μαζί σου, να κάνετε συνεργασία στις επιχειρήσει σας, για να σου κλείσει τη δική σου και να συνεχίσει αυτός, να σου πάρει την πελατεία. Δεν ξέρει. Έτσι, δεν είναι. Πολλοί από εμά σήμερα έχουμε καταστραφεί γιατί δεν γνωρίζουμε την άποψη του Θεού για αυτόν τον φίλο μα. Πολλοί από εμά ούτε καν γνωρίζουμε την άποψη του Θεού για τον άντρα μα ή για τη γυναίκα μα. Βρήκαμε κάποιον εκεί. Α, ωραίος αυτός, Όμορφο. Λεφτά έχει. Αυτοκίνητο έχει. Δουλειά έχει. Δεν είναι άνεργο. Καλό είναι. Ρωτά και τη μαμά σου, μαμά. Αυτό το παιδί όμορφο είναι. Δουλειά έχει, λεφτά έχει. Τι λε να τον παντρευτώ, Α, κόρη μου, μην περιμένει καθόλου. Πάρτο να μην τον πάρει καμιά άλλη. Συμβουλή η μαμά. Και μετά, όταν παντρευτεί και αρχίσουν τα προβλήματα, λέει: Αχ, μαμά, αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν για μένα. Πού να ήξερα εγώ ότι αυτό είχε παιδιά και με άλλε. Εξόγαμα. Και τώρα λέει, με παντρεύτηκε εμένα και τρέχω εγώ, λέει, τώρα να φροντίζω τα παιδάκια που έχει με τις άλλες. Αυτό συμβαίνει όταν δεν γνωρίζεις την άποψη του Θεού για κάποιον. Είτε είναι φίλος σου, είτε είναι το άτομο που θες να παντρευτείς, είτε είναι το άτομο που θέλεις να συνεργαστείς. Να κάνεις κάποια επιχείρηση μαζί του. Είτε είναι το άτομο που θέλεις να δώσεις δανεικά. Πολλοί από εμά δώσαμε σε κάποιον δανεικά γιατί ήρθε με το κουστούμι, γυαλισμένο, με το άρωμά του, με το αυτοκίνητό του ήρθε, αλλά σου ζητάει ιδανικά. Και λε, δεν μπορεί τώρα αυτό ο άνθρωπο. Φαίνεται ότι είναι. Ε? Είναι καλό, είναι... φαίνεται πλούσιο. Θα... θα... του έτυχε κάποια ατυχία. Ε, να του δώσω. Βγάζει, του δίνει χίλια ευρώ. Δανεικά και αγύριστα. Και άμα τον ξαναδεί, τηλεφώναμε. Αμήν. Πες το διπλανό σου, όταν δεν γνωρίζεις την άποψη του Θεού για κάποιον, είσαι καταδικασμένος να ακούς αυτό που λένε οι άλλοι για εκείνον. Να τον πάρεις κοπέλα μου αυτόν τον άνθρωπο. Είναι καλό παιδί. Γνωρίζω και τη μαμά του, γνωρίζω και τον μπαμπά του. Είναι από καλή οικογένεια. Τι! Τα μπισκότα Παπαδοπούλου θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου! <laughs> Μην το σκέφτεσαι καν! <laughs> Αμήν! Μην το σκέφτεσαι! Είναι μεγάλη εταιρεία, λέει, θα, θα πάνε καλά οι δουλειέ. Πες το διπλανό σου, πρέπει να γνωρίζεις την άποψη του Θεού. Για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Επειδή δημιουργήθηκες να ενεργείς με τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Πολλοί από εμά λέμε, αδερφέ, άσε, άσε, έχω μπλέξει. Με ποιον έμπλεξε, λέει, να έμπλεξα με κάποιον, λέει, και μετά έμαθα ότι αυτό είναι μέσα στη νύχτα, στα κυκλώματα και έμπλεξα, λέει τώρα. Και το ρωτάω, τον Θεό τον έμπλεξε, λέω, στην υπόθεσή σου. Μου λέει όχι. Άρα έχεις μπλέξει πραγματικά. Αλλά αν ο Θεός είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεσή σου, δεν έχει σημασία ποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, αν ο Θεός είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεσή σου, δεν έχει σημασία ποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος. Άμα έχεις το Θεό μαζί σου, δεν ακούσατε τι είπε ο Δαβίδ. Λέει, ο κύριο είναι ο μου, τίποτα δεν θα στερηθώ. Ακόμη και αν περπατήσω, λέει, στο εδάφιο 4, ακόμη και αν περπατήσω μέσα σε κοιλάδα σκιά θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό. Γιατί? Γιατί είμαι δυνατό. Όχι, γιατί λέει, εσύ είσαι μαζί μου. Άρα, όταν έχει τον Θεό μαζί σου, όταν έχει τον Ιησού Χριστό να περπατάει μαζί σου, δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και κανέναν. Αμήν. Αμήν. Πε στο διπλανό σου, αν ο Θεός είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεσή σου, δεν έχει σημασία ποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος. Αλληλούια! Πολλοί από εμά γνωρίζουμε την υπόθεση του Δανιήλ. Έτσι δεν είναι. Ο Δανιήλ στην Αγία Γραφή. Του λέει ο βασιλιάς πρέπει να προσκυνήσεις το είδωλο. Και λέει ο Δανιήλ, εγώ το είδωλο δεν το προσκυνάω. Και τον πιάνουν και τον ρίχνουν μέσα στα λιοντάρια. Στα πεινασμένα τα λιοντάρια, που για μια εβδομάδα δεν είχαν φάει τίποτα. Ξέρετε τι έγινε. Πήγε, λέει, ο άγγελος του Κυρίου και έκλεισε τα στόματα των λιονταριών. Και δεν του επιτέθηκε κανένα λιοντάρι. Ήτανε μέσα στο λάκκο, όλη τη νύχτα, χάιδευε τα λιοντάρια Λοιπόν, το χάιδευε και δεν τον όρμηξε κανένα. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεσή του. Αμήν. <σομίως> όλοι μας έχουμε μπλέξει με κάποια υπόθεση. Έτσι δεν είναι. Άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο. Αλλά σίγουρα όλοι μας έχουμε μπλέξει με κάποια υπόθεση. Το θέμα μας δεν είναι με ποια υπόθεση έχεις μπλέξει. Ακούσαμε μια γυναίκα προχθές την άλλη φορά, έλεγε έκανε 27 δικαστήρια. 27 φορές πήγε στο δικαστήριο για να διεκδικήσει το σπίτι της, να διεκδικήσει το μαγαζί της και κάθε φορά το δικαστήριο θα έπαιρνε αναβολή, θα γινόταν έφεση, θα γινόταν το ένα, θα γινόταν το άλλο και δεν μπορούσε να τελειώσει. 27 δικαστήρια. Είχε ένα φάκελο τέτοιο με τα δικαστήρια. Αλλά την ημέρα που είπε, θα πάω στην εκκλησία, θα πάω στον Θεό, στον Ιησού Χριστό, για να τον εμπλέξω στην υπόθεσή μου. Την επόμενη μέρα ήρθε το χαρτί, τελείωσε λέει η υπόθεσή σου, πάρε και το σπίτι σου, πάρε και το μαγαζί σου. Την επόμενη μέρα, και το ομολόγησε η γυναίκα εδώ πέρα. Άρα αυτό σημαίνει αν ο Θεός είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεσή σου, δεν έχει σημασία ποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος. Ο Θεός μπορεί να πολεμήσει μία ολόκληρη χώρα εξαιτία σου, αν τον έχει εμπλεκόμενο στην υπόθεσή σου. Ακόμα κι αν όλη η χώρα, ακόμα κι αν όλη η Ήπειρος μαζευτεί εναντίον σου, αν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν μπορούν να σε κάνουν τίποτα. ήθε ο Θεός να ευλογήσει αυτά τα λίγα λόγια που ακούσαμε και να μας δώσει τη χάρη να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του.